Λοιπόν, για να κάνω contour, κανονικά θα έπρεπε... Αχ, η πλάτη μου, παιδιά. Αχ, πιάστηκα. Θεέ μου, τι tutorial είναι αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να κάνω contour θα χρησιμοποιούσα, ένα σκούρο και μάτ, όπως ας πούμε το Kula. Ένα τέτοιο για να κάνω contour. Εγώ όμως δεν θέλω να κάνω contour. Δεν θέλω. Πώς το κάνω. Δεν θέλω. Αν ήθελα, θα το έφτιαχνα και με κρεμότητα προϊόντα. Και θα χρησιμοποιήσω το 02 Dior Skin Nude Tan. Nude Tan. Το Dior Skin λοιπόν θα χρησιμοποιήσω, που είναι wow. Αυτό το φανταστικό πραγματάκι. Wow, το βλέπετε πόσο φανταστικό είναι. Και θα πάρω μία πινέλα. Θα πάρω μία πινέλα. Και γι' αυτό τώρα θα χρησιμοποιήσω μία καινούργια πινέλα. Βγάζω καινούργιες λέξεις, παιδιά. Bear with me. Okay. Και το είδα το κάνει η Sinead αυτό στο The Makeup Chair. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ελένη και είμαι καλά. Όχι, εγώ όποτε βλέπω ένα βίντεο μακιγιάζ που μου αρέσει, το βάζω συχύτρα και κάνω φαΐ. Όχι, το βάζω σε ένα playlist που λέγεται Makeup Looks και είναι στο κανάλι μου. Το κανάλι μου έχει playlist που λέγεται Makeup Looks και αποτελείται από διάφορα looks που έχω δει στο ίντερνετ και μου άρεσαν. Και να πάτε να τα δείτε. Να πάτε να τα δείτε, για να μην τα κάνω εγώ. Να τα δείτε από αυτούς που είναι original και να πάρετε ιδέες. Τέλος πάντων, αυτό το είδα από τη Sinead αυτήν, η οποία είναι Ιρλανδέζα και μου αρέσει πάρα πολύ. Και να πάτε να δείτε, έχει πολύ ωραία βίντεο. Και τι λέει η κοπέλα, λέει ότι για, αν θέλετε να κάνετε contour, χρησιμοποιήστε ένα τέτοιο πινέλο και κάνετε αυτό το πράγμα εδώ. Κάνετε αυτό το πράγμα εδώ και μετά κατά πάνω τραβάτε κατά πάνω έτσι. Μαγιά, ε! Τώρα αυτό αν θέλετε να κάνετε contour. Και επίσης, αν θέλετε να κάνετε contour τη μητούλα σας, πάλι με το ίδιο σκεπτικό εδώ, εδώ και τσεκ τσεκ, τσεκ τσεκ, τσεκ 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 τσεκ. Κάντε και την contour και τη μητούλα σας. Αλλά εγώ επειδή είμαι λίγο, τώρα είπαμε δεν κάνουμε contour και αυτό δεν είναι και το κατάλληλο bronzer για contour, γιατί έχει μέσα και λάμψεις, έχει μέσα και λίγο ροζάκι, είναι περισσότερο έτσι για να γίνει μια όψη ηλιοκαμένη, δηλαδή όπως μας χτυπάει ο ήλιος. Το εφαρμόζω για να δώσω λίγο έτσι χρώμα στο πρόσωπό μου. Και από εκεί και πέρα τώρα εσείς μπορείτε, πως βλέπετε δεν είναι πολύ σκούρο, είναι πιο φυσικό το χρώμα, δεν είναι πολύ καφέ. Μπορείτε να προσθέσετε μια λάμψη, εγώ θα σας βάλω από το Lumiere d'Artifice Beige της Chanel ένα highlighter που είναι πάρα πολύ φυσικό, σε σημείο που δεν θεωρείται και τόσο highlighter, αλλά τέλος πάντων θα το βάλουμε εδώ κάτω. Αν θέλετε πιο πολλές λάμψεις, χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο highlighter. Ένα highlighter που θα πήγαινε πάρα πολύ με αυτό το look και τώρα, αφού σας το λέω, θα το χρησιμοποιήσω, είναι το της Andriana Carambe The Loose Powder, το νούμερο 3, γιατί έχει πολύ ωραίες ροζ λάμψεις. Και αυτό όμως θα το βάλω με αυτό το πινέλο, γιατί άμα το βάλω με το μεγάλο το πινέλο θα γίνω κόλος. Το βάζω εδώ. Εδώ, όπα. Να με. Εδώ. Στη μητουλίτσα. Εδώ λίγο. Λίγες λάμψεις στο μέτωπο και λίγες λάμψεις γύρω-γύρω από τα χείλια. Βλέπετε. Είναι πάρα πολύ άντρες ο φωτισμός. Παιδιά, σας έπαιξαν τη μύτη, μόνο με τρώει. Και δεν μπορείτε να δείτε. Αλλά τώρα θα σας το κάνω το φωτισμό λίγο καλύτερο για να δείτε. Λίγο πιο φυσικό. Γιατί είχα τη λάμπα ακριβώς επάνω μου. Τώρα είναι πιο φυσικό. Πιστεύω ότι αυτό είναι... Έτσι, το look, βέβαια χρειάζεται κραγιόν.
τι κραγιό θα μπορούσαμε να βάλουμε. Κόκκινο αποκλείεται, γιατί έχουμε κόκκινο στα μάτια και θα πέσει πολύ άσχημα. Περιμένετε να το δείτε και με τα άλλα τα γυαλιά που δεν είναι κόκκινα και που, που τονίζει πολύ περισσότερο, και μετά βέβαια θα βγάλω και τα γυαλιά, χωρίς γυαλιά. Βλέπετε πόσο πάρα πολύ τονίζει το άσπρο το γυαλί. Κόκκινο αποκλείεται, οπότε θέλουμε ή κάτι nude στα χείλια ή θέλουμε κάτι εντελώς φυσικό να πω. Εγώ θα έλεγα κάτι nude. Βέβαια θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάτι σε κεραμιδή απόχρωση, να το κάνουμε πιο βαν. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά θα προτιμήσω το nude προς το παρόν. Και ψάχνω να βρω τώρα ένα nude κραγιονάκι να βάλω. Και θα βάλω μάλλον τον καινούριο μου έρωτα, που δεν είναι άλλος. Όχι, δεν θα το βάλω, γιατί το έχω, τα έχω στην τσάντα μου αυτά και δεν θέλω να πάω τώρα να ψάχνω την τσάντα μου. Makeup Forever, το νούμερο 22. Για να δούμε. Πολύ πεθαμένα τζι. Αλλά ας μην πτωούμαστε, το look δεν έχει τελειώσει. Και ακόμα ένα tip και trick για το πώς να κάνετε τα πεθαμένα τζι κραγιό να δείχνουν ωραία. Παίρνουμε ένα lip liner, παραδείγματος χάρη αυτό εδώ της Golden Rose, την απόχρωση 58, που φαίνεται πάρα πολύ σκούρο. Και κάνουμε το περίγραμμα. Ακολουθούμε τη φυσική γραμμή των χιλιών. Και όπως βλέπετε, κατευθείαν το look έχει γίνει, το κραγιόν αυτό έχει γίνει πολύ εύκολο φόρετο, σχεδόν ιδανικό. Έτσι λέω εγώ. Περιμένετε να το δείτε και λίγο πιο σε απαλλακτική γωνία, χωρίς τα γυαλιά. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπα, μπορείτε να βάλετε ένα κραγιόν vamp, δηλαδή σκούρο, όχι κόκκινο, όχι, να μην είναι κόκκινο έντονο, γιατί έχουμε κόκκινο στα μάτια, να είναι πιο κεραμιδί, πιο σκούρο. Αλλά προσωπικά εμένα μου αρέσει και με nude χείλη, γιατί είναι κάπως understated. Τώρα, έτσι όπως το βλέπω, δεν θέλει τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι είναι ολοκληρωμένο το look. Μπορείτε όμως να βάλετε, εάν βάλετε πιο σκούρο κραγιόν, θα δείτε εάν υπολείπετε τίποτα στα μάγουλά σας. Τώρα, εάν θέλετε να βάλετε τόσο nude κραγιόν και πιστεύετε ότι αυτό το, ότι είναι πολύ άχρωμη η περιοχή εδώ, το trick δεν είναι στο smoky, είναι να μπορεί να συμβαδίσει και με το rouge. Δηλαδή, κοιτάξτε τι θέλω να σας δείξω. Τώρα, εγώ φαίνομαι εντελώς χλωμή και το nude, το κραγιόν, κάπου δεν πολύ κολλάει. Όμως, θα πάρω ένα rouge που να είναι λίγο σκουρόχρωμο και λίγο ζεστό. Υπάρχουν πολλά ρουζ σε τέτοιες αποχρώσεις. Τώρα εγώ τι να χρησιμοποιήσω, να χρησιμοποιήσω κάτι που να μπορείτε να βρείτε. Μην να χρησιμοποιήσω αυτό που έχω εδώ πρόχειρο. Ένα που είναι πολύ πετυχημένο. Είναι από την Golden Rose, το Candy Pink. Candy Pink. Και είναι αυτό το χρώμα εδώ, το ροζ. Βλέπετε. Και θα βάλω αυτό το ροζ στα ζυγωματικά και κατευθείαν θα δείτε ότι θα αλλάξει όλο το look.
Δηλαδή, καμιά φορά το πρόβλημα δεν είναι εκεί που νομίζουμε ότι είναι. Δηλαδή, βλέπετε, τα χείλη μου έχουν παραμείνει νιου, δεν πήραξε καθόλου το κραγιόν. Όμως βάζοντας μπόλικο ρούζ, τώρα πλέον δεν φαίνεται δεν φαίνεται, πώς να το πω, ανισόρροπο το look. Υπάρχει μια ισορροπία. Όμως εάν βάλω και σκούρο κραγιόν, πιστεύω θα είμαι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ έντονο. Οπότε θα πρέπει να το δείτε αυτό ανάλογα. Βάλτε ένα κραγιόν στο nude χρώμα, δείτε σας αρέσει. Αν όχι, δοκιμάστε το σκούρο κραγιόν. Εάν πάλι δεν σας αρέσει, ξαναβάλτε το nude χρώμα και προσθέσετε περισσότερο ρούζ. Αυτό ήταν το tutorial και τώρα με αυτό το look θα κάνω κάποια βιντεάκια, περισσότερο κουβεντούλα που θέλω να κάνω, βέβαια σε άλλο χώρο και με άλλο φωτισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ερωτήσεις, σχόλια και τα λοιπά θα είναι κάτω, γράψτε κάτω και εγώ θα προσπαθήσω να βάλω μέσα στο description box τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Αν και πραγματικά δεν είναι τα προϊόντα που θα κάνουν αυτό το look, αλλά η σειρά με την οποία τα εφαρμόζουμε και ο τρόπος με τον οποίο τα εφαρμόζουμε. Αυτά είχα να σας πω, πολλά φιλιά, τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Bye bye! Adieu! Bye! Γεια σας! Της γιαγιά σας!